φορά στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Και ποιες είναι εντυπώσεις από το φεστιβάλ, από την πόλη? Φοβερό μέρος. Είναι όνειρο, είναι πάρα πολύ όμορφο μέρος. Ο κόσμος είναι super, πολύ ευγενική και δεν έχω τίποτα κακό να πω. Δηλαδή, I love them. They're so beautiful. Πάντα πήγαινε Αθήνα, όμως την έχω βρει τώρα τη Θεσσαλονίκη. Η διοργάνωση του φεστιβάλ, σαν χώρο, σαν επιλογή ταινιών, σαν σκηνοθέτες οι οποίοι προβάλλονται για πρώτη, για δεύτερη και παραπάνω φορές, πώς σας φαίνονται? Μια χαρούλα. Όλα είναι πολύ καλά. Σίγουρα θα ξανάρθω. Σίγουρα θα ξανάρθω. Φεβρουάριο, νομίζω. Θέλω να σου πω, σαν σκηνοθέτη θα ήθελα να κάνω γυρίσματα εδώ. Όλα είναι εδώ. Τα έχουν όλα. Συγγνώμη. Έχουνε. Είναι πολιτεία, όμως έχει και τα αυτά τα από το χωριό λίγο αυτό. Δεν το λέω αυτό με προσβολή. Είναι αυτό πολύ καλό που λέω. It's very nice. Αυτή την περίοδο εργάζεται σε ένα ντοκιμαντέρ στην ουσία πάνω στο ζήτημα της Χρυσής Αυγής. Θα θέλετε να κάνετε ένα πολιτικό σχόλιο πάνω στην άνοδο του φασισμού στην Ελλάδα και γενικά της ακραίας δεξιάς έκφρασης στην Ευρώπη? Παιδιά, υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα για αυτό το θέμα. Και ο κόσμος θέλει να βοηθήσει. Δεν είναι ότι ο κόσμος δεν θέλει. Ξέρω ότι υπάρχει πρόβλημα. Το δικό μου το θέμα είναι ότι I want to raise... I want to raise awareness, to global awareness regarding the issue of fascism, neo-Nazism throughout Europe. It's not just, the documentary is not going to just feature Greece. It's going to be, you know, four countries that are involved now, which my wonderful research team based in Greece has discovered there, you know, they have neo-Nazist groups in Hungary, Czechoslovakia, and Romania also has one, and Germany as well, and they're all connected somehow, some way. And Greece has this Golden Dawn, and it's truly, it's frightening that such a group exists, you know, post World War II. So we need to basically bring awareness to the issue. Θεωρείτε πως πίσω από το φαινόμενο του φασισμού κρύβονται οικονομικά και υλικά αίτια ή αναγνωρίζετε πίσω από αυτή την άνοδο τον εγενή ρατσισμό του κόσμου? Loaded question. Ξέρεις τον έχουν κάνει τον Τατσόπουλο. Just call me Petros Τατσόπουλος, right? Βεβαίως. Γνώμη μου είναι βεβαίως. Όμως η Ελλάδα δεν είναι η πρώτη που έχει αυτό το πρόβλημα. Υπάρχουν και άλλους, και Αμερική. There's a lot of corruption within political systems, you know. And δεν είναι κάτι καινούριο, βεβαίως. Πείτε μας για τη δουλειά σας στο προηγούμενο διάστημα και τα σχέδια σας για το μέλλον, πέρα από το ντοκιμαντέρ γύρω από τη Χρυσή Αυγή και... Τι έκανα παντού. Συγγνώμη. Πήγα film school, ήμουν ηθοποιός πρώτα. Σπούδασα ηθοποιό. I was in many different films in LA. Το πρώτο έργο μου ήταν το Κοράκι με τον Brandon Lee. Και έκανα με τον Charlie Sheen. Έκανα πολλές δουλειές. Και μου άρεσε, όταν ήμουν στο set, έλεγα μέσα μου ποια περίμενα. Έβλεπα το σκηνοθέτη την πάντα και ζήλευα. Έλεγα, wow. Πάντα πήγαινα πίσω από την κάμερα και λέει, καλά, λέει, η δουλειά σου είναι in front of the camera. Τι κάνεις πίσω από το camera? Και λέω, ξέρεις κάτι, I want to go to school, I want to direct. Και αυτό έκανα. Τώρα ετοιμάζω μια άλλη, όχι μικρή μήχος, full-length feature film. Greek, it's going to be a Greek-Canadian co-production. I'm very excited about it. And it's a coming-of-age story about a child growing up in the United States. And it's about his struggle to become a part of a world and society that absolutely wants nothing to do with him. All the while, his father, his Greek immigrant father, it wants exactly the opposite. So herein is our, you know, protagonists and his goals, and his father, you know, the antagonist, typical
Aristotle Poetics formula. It's great. I'm really excited about it. And I'm very excited to work with a lot of Greeks that in Athens and Thessaloniki, there's so many fantastic, so much talent here in Greece. So much para poli talento que it's not tapped into, you know. Οπότε θεωρείτε πως η εμπειρία σας σαν ηθοποιός βοηθάει τη σκηνοθετική σας δουλειά ή θεωρείτε πως όπως πιστεύουν πάρα πολλοί δημιουργοί ότι ένας ηθοποιός βάζει πολύ έντονο το προσωπικό του στίγμα και εστιάζει πολύ έντονες προσωπικότητες των χαρακτήρων του σε μια ταινία χάνοντας την υπόλοιπη θέα. Βεβαίως βοηθάει. Γνώμη μου είναι πάρα πολύ βοηθάει. Με βοηθάει πιο πολύ να δουλεύω με τους ηθοποιούς, δηλαδή να τους κάνω direct. Και ένας ηθοποιός, σε ένα μυαλό του ηθοποιό, υπάρχει και να κάνει αυτή τη δουλειά, να πρέπει να την κάνει καλά. Πρέπει να υπάρχει μια ψυχολογική, ξέρεις, train of thought, you know, ideology, because και να είσαι ηθοποιός, πρέπει να υπάρχει θέμα να βάλεις τον εαυτό σου πάνω εκεί, στο stage, και να... It's like giving your, you know, να ανοίγεις τη φλέβα σου και να λες, έλα... Βλέπε με, πάρε με, να με αγαπώ, you know, love me, love me. And they make themselves very vulnerable, you know, to the people that, you know, watch them. And as a former actor myself, I definitely believe I'm at an advantage when it comes to directing, to be able to work with them. And a lot of the people that I've worked with in the past have mentioned this to me, that they love working with me, well, because I am able to understand, you know, what's going on psychologically with them and the character breakdown. And I also understand, it's very interesting, when you're an actor, you have a really, really great sense of understanding what is truth and what is not when you're in a scene. And so for me, it's sort of like just icing on the cake because, you know, at the end of the day, I mean, I studied for years as an actress and I worked for years as an actress. So it's sort of like, I'm an admiring spectator now, but I'm still in the scene as an actor, you know. I'm sort of like a director. I'm acting as a director watching, which is sort of interesting. It's interesting, but it works. And I get many, many actors who tell me how, and I'm blessed because they really enjoy working with me for that. So, yeah. Τέλος, κάποια σχόλια προς τους Έλληνες δημιουργούς που κάνουν τα πρώτα τους βήματα αυτόν τον καιρό. Συγγνώμη. Κάποια λόγια υποστήριξης ή κάποιες συμβουλές προς Έλληνες δημιουργούς. Παιδιά, follow your dreams. Μην ακούς τον κόσμο που σου λένε «δεν μπορείς», γιατί πάντα θα βρείτε άκρη. Αν υπάρχει πάθος για τη δουλειά σας και την αγαπάς, go for it, you know. Είναι καλύτερο το λάιστο να το κυνηγήσεις αυτό το πράγμα, παρά να κάθεσαι σπίτι και να λες αυτό που λέμε στην Αμερική. Αυτό το should've, could've, would've. Να μην είστε το should've, could've, would've. Be a go-getter. Κι εγώ έρχομαι από Καναδά, από μια πόλη που είναι... Εντάξει, το Ρόντο δεν είναι και τίποτα μεγάλο. It's a very, you know, it's compared to other things, it's not the States, even though I live in LA now. But for the directors, the director, fledgling directors out there who, you know, bring it on, you know, go to school, educate yourself is number one. Πήγαινε παιδιά να σπουδάσετε, αυτό είναι το, για μένα, αυτό μετράει. Not everybody is a John Huston to pick up the camera. But most importantly, since you've asked, there are too many directors out there who just pick up a camera and think they can direct a movie. Χωρίς να ξέρουνε τι κάνουνε. You know, and what we need to do is we need to raise the level of excellence in the film society, you know, because it's really, really, really declined. And a lot of the producers I know in LA are just it's so frustrated. The levels, the bar is dropped. It hasn't been raised. It's dropped because the access, people have access to so many, you know, HD cameras and so forth. Try to at least, if you can, take some classes and learn. Learn the craft before you go into it because it behooves you to do so. If not, you may turn something in that's less than great, you know. And πάντα πρέπει να, we have to have a, you know, ένα επίπεδο που είναι fantastic, you know, AAA.